Πρώτη μας συνταγή για σήμερα, vegetarian tacos. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε τα πιο υπέροχα τραγανά tacos με την πιο υπέροχη γευστική και θρεπτική γέμιση που υπάρχει. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά μας. Για τα vegetarian tacos με φακές θα χρειαστούμε 8 τορτίγες μικρές, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 100 γραμμάρια φακές ψηλές αγκρίνο, 1 κουταλάκι του γλυκού κουρκουμά, 1 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή, 1 κουταλάκι του γλυκού πιπέρι καγιέν, 400 γραμμάρια ντομάτα κονκασέ, 300 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, 100 γραμμάρια ντοματίνια, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι κόλιανδρο, αλάτι και πιπέρι. Για τη σύνθεση, 100 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 2 κουταλιές της σούπας κόλιανδρο και 1 κουταλάκι του γλυκού πάπρικα καπνιστή. Για το σερβίρισμα, ρόκα και ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή τη συνταγή, την αγαπώ, είναι πάρα πολύ εύκολη, μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι σας. Είναι πάρα μα πάρα πολύ θρεπτική και όντως είναι ένα street food που σε όποιον και αν πείτε ότι φτιάχνουμε τάκος θα θέλει να δοκιμάσει οπωσδήποτε. Λοιπόν, έχω ένα φορμάκι για muffin και έτσι όπως είναι θα τοποθετήσω τις τορτίγες μου. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Να βάλω και άλλα δύο. Και έτσι όπως είναι, πάει μέσα στο φούρνο στους 180 βαθμούς για περίπου 4 με 5 λεπτά. Και θα δείτε, με το που πάρει ωραίο χρώμα, γίνουν σεξι και σφίξουν οι τορτίγες, κρατήσουν το σχήμα τους, τότε βγάζουμε από το φούρνο και αφήνουμε στην άκρη να κρυώσουν. Θα το κάνω σε δύο δόσεις, γιατί είναι αρκετές οι τορτίγες που έχουμε. Οπότε η πρώτη δόση είναι μέσα και πάμε να ετοιμάσουμε τη γέμιση. Γιατί η γέμιση τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αντικολλητικό τηγάνι πάνω στη φωτιά, full extra. Και θα κάνουμε την πιο υπέροχη γέμιση που υπάρχει. Κάνουμε μία γευστικότατη σάλτσα ντομάτας και θα βάλουμε μέσα αντί για κρέας την πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε από τις φακές μας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να κόψουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο. Και θέλουμε ένα κρεμμύδι. Χοντροκόψτε το, δεν θέλω να το ψιλοκόψετε. Τα λαχανικά και τα όσπρια είναι ο πρωταγωνιστής μας και δεν θέλουμε να τα κρύψουμε. Και μία σκελίδα σκόρδο. Ψιλοκόψτε και εδώ, οπωσδήποτε χρειαζόμαστε σκορδάκι. Ελαιόλαδο. Θέλω να βάλετε τουλάχιστον 2 με 3 κουταλιές σούπας λαδάκι. Χρειαζόμαστε λάδι, οπωσδήποτε, γιατί δεν έχουμε ζωικά λιπαρά, οπότε θέλουμε να πάρουμε τα λιπαρά, τα φυτικά, τα καλά που χρειαζόμαστε και θα τα πάρουμε από το ελαιόλαδο. Κρεμμύδι σκόρδο πάει μέσα στο τηγάνι μου, εδώ. Και πρέπει να ακούσουμε αυτό τον υπέροχο θόρυβο που μας αρέσει πάρα πολύ όταν ψήνει το κρεμμυδάκι μαζί με το σκόρδο, εδώ. Λοιπόν, αλάτι, πιπέρι και μην το λυπηθείτε. Βάλτε και αλάτι, βάλτε και πιπέρι. Θα χρειαστεί να βάλουμε και λίγο στο τέλος, όταν ελέγξουμε βέβαια. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία σωστά. Αλάτι, πιπέρι στο τηγάνι, εδώ. Και καραμελώνουμε καλά το κρεμμύδι μαζί με το σκόρδο. Με το που βάλουμε το κρεμμύδι και το σκόρδο, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τη φακή μας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φακές ψηλές αγκρίνο, που είναι πλούσιες σε φυτικές πρωτεΐνες, σίδηρο και βιταμίνες. Πάνω σε κάθε συσκευασία μπορείτε να βρείτε το όνομα συγκεκριμένου καλλιεργητή από κάθε περιοχή της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε 500 γραμμάρια, χρειαζόμαστε μόνο 200. Οπότε θα ανοίξω συσκευασία εδώ. Και αυτό που δεν το έχετε ξαναδεί είναι ότι θα σοτάρουμε τις φακές κανονικά με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Θα συμπεριφερθούμε στις φακές λες και είναι ρύζι για ριζότο. Γιατί ουσιαστικά θα κάνουμε ένα τύπου ριζότο κοκκινιστό με τις φακές. Και τώρα θέλω να σοτάρετε τις φακές μαζί με το κρεμμύδι εδώ. Τέλειο. Αυτό δεν το έχετε ξαναδεί, έτσι δεν είναι? Αυτό θα δώσει στις φακές απ' έξω μία ωραία κρούστα. Οπότε όταν τρώμε τα τάκος θα μας δίνει την εντύπωση ότι τρώμε πραγματικά κρέας. Τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσω όλα τα μπαχαρικά μου μέσα στο τηγάνι. Ξεκινάμε με κουρκουμά, κίμινο, πάπρικα καπνιστή και πιπέρι καγιέν. Εδώ. Θέλουμε να το κάνουμε λίγο καυτερό γιατί κάνουμε μεξικάνικο. Οπότε θέλουμε να είναι λίγο spicy. Άμα δεν σας αρέσει το spicy φαγητό, μην βάλετε πιπέρι καγιέν. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία μυρίζει το τηγάνι. Μυρίζει το κίμινο, μυρίζει την πάπρικα, μυρίζει τα πάντα, Παναγία μου. Δεν υπάρχει. Βέβαια, άμα έχετε κάρι και δεν έχετε κουρκουμά, μπορείτε να βάλετε άνετα και κάρι μέσα στη συνταγή. Και τώρα ήρθε η ώρα να σβήσουμε το τηγανάκι μας με λίγο ντομάτα, λίγο ζωμό, εδώ. Και επειδή έχω πάρει ντομάτα σε κονσέρβα, που είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε όλοι,
Πήρα λίγα ντοματίνια για να τα κόψω να μου δίνει την αίσθηση μέσα ότι έχει κομμάτια ντομάτας. Οπότε έτσι όπως είναι ντοματίνια, θα τα κόψω εδώ πέρα και θα τα προσθέσω μέσα στη γέμιση. Δεν χρειάζεται να τα κόψετε τέλεια, γιατί τα έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι στη μαγειρική τα πάντα έχουν σημασία. Έχει σημασία η υφή του φαγητού, έχει σημασία η γεύση του φαγητού, έχει σημασία η εμφάνιση του φαγητού. Οπότε πάντα λογαριάζουμε και την υφή. Γι' αυτό το λόγο σοτάραμε τις φακές, για να είναι τραγανές απ' έξω. Γι' αυτό το λόγο ρίχνουμε τα ντοματίνια μέσα, για να μας δίνει την αίσθηση στο φαγητό μας ότι έχει ντομάτα. Και βέβαια γι' αυτό το λόγο κάνουμε όλες αυτές τις διαδικασίες. Τώρα, αυτό δεν έχει βράσει ακόμα. Θα περιμένω να πάρει μία βράση και με το που πάρει μία βράση θα χαμηλώσω τη φωτιά. Αλλά εδώ πέρα τα τάκος μου είναι έτοιμα, κοιτάξτε. Τέλεια. Βγάζω τα πρώτα τάκος. Στην αρχή είναι λίγο μαλακά, αλλά με το που κρυώσουν θα δείτε ότι θα σφίξουν. Οπότε κρατήστε τα λίγο ανοιχτά εδώ και εδώ. Και πάμε να προσθέσουμε τα υπόλοιπα μέσα στο φούρνο. 5 λεπτάκια θέλουν. Βάζω και την επόμενη δόση από τάκος μέσα στο φούρνο. Εδώ. Τέλεια. Και σε 5 λεπτάκια θα είναι και αυτά έτοιμα. Τώρα, εδώ πέρα το τηγανάκι μου έχει πάρει μια βράση, οπότε χαμηλώνω τη φωτιά. Θέλω να σιγοβράσω και θα βράσω για 35 λεπτάκια. Μέχρι που να ρουφήξει όλο το ζουμάκι η γέμιση και βέβαια μέχρι που να βράσουν τελείως οι φακές. Αυτή η γέμιση θα είναι φανταστική. Και περιμένετε να δείτε πώς θα σερβίρουμε στο τέλος τα τάκος. Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν η εποχή που άρχισαν να φτάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Μεξικανοί μετανάστες για να εργαστούν σε ορυχεία και σε σιδηροδρόμους. Τότε το μεξικάνικο φαγητό θεωρούνταν street food για την κατώτερη τάξη και συσχετίστηκε με μια ομάδα γυναικών που ονομάζονταν Chili Queens και πουλούσαν στους δρόμους του Λος Άντζελες μεξικάνικο φαγητό. Και η γέμιση μου είναι έτοιμη. Την έχω αφήσει να κρυώσει γιατί πρέπει να είναι λίγο κρύα για να τη σερβίρουμε. Να μην είναι πάρα πολύ ζεστή γιατί θα πανιάσουν κατευθείαν τα τάκος. Τώρα, λατρεύω να βάζω κόριανδρο μέσα στα τάκος. Σε όλες τις παρασκευές, μέσα στη γέμιση, από πάνω, δεξιά, αριστερά. Οπότε θα κρατήσω λίγα φιλαράκια. Επειδή ξέρω ότι ο κόριανδρος είτε θα έχει μεγάλους φαν, είτε θα έχει μεγάλους αντιφαν. Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει ο κόριανδρος, μην βάλετε κόριανδρο, αλλά χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια φρεσκάδα μέσα στη γέμισή μας. Η φρεσκάδα αυτή θα έρθει από το βασιλικό, το δυόσμο. Βάλτε μυρωδικά μέσα. Σε περίπτωση που δεν βάλετε μυρωδικά σε μια γέμιση για τάκος, πάντα θα φαίνεται φτωχή. Οπότε, όντως θα ρίξουμε μέσα τον κόριανδρό μας, εδώ. Θα κάνω έτσι ένα ωραίο ανακάτεμα. Και τώρα πραγματικά έχει πάρει αυτό που πραγματικά θέλουμε. Και επίσης θέλω να δοκιμάσετε σε αυτό το σημείο, να δείτε αν θέλετε να βάλετε λίγο παραπάνω αλάτι και πιπέρι. Μην φανταστείτε κανένα, δεν υπάρχουν. Και αυτό που σας λέω, τραγανίζει λίγο η γέμιση, γιατί σοτάραμε τις φακές. Μπορείς να καταλάβεις όλα τα μυρωδικά μέσα που έχουμε βάλει. Το κίμινο, την πάπρικα, τον κουρκουμά, Παναγία μου, δεν υπάρχει. Είναι πεντανόστιμο και διατροφικά είναι 10 φορές καλύτερο από το να κάναμε μία γέμιση με κοιμά μοσχαρίσκο. Το καταλαβαίνετε αυτό, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα, γιατί ώρα να σερβίρουμε. Θέλω να βάλω λίγη ρόκα, ίσα ίσα για να κάνει αντίθεση με το μαύρο πιάτο. Αλήθεια, περισσότερο. Σας είπα, δίνουμε σημασία και στη γεύση και στην υφή και στην εμφάνιση. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε το πώς θα κάνουμε δελεαστικό το φαγητό μας για όλους. Λίγο λαδάκι, εδώ. Και πάμε να γεμίσουμε τα τάκος μας. Α, όχι, πρέπει να φέρω και το κιάρο. Εδώ. Γιαουρτάκι εδώ. Και έτσι όπως είναι, παίρνουμε τα τάκος, γεμίζουμε με τη γέμιση εδώ. Δεν χρειάζεται να τα παράγεμίσετε, γιατί πρέπει να είναι εύκολο και να το φας. Και θα ρίξω λίγο γιαουρτάκι από πάνω, εδώ. Λίγο κοριάνδρο, εδώ. Και ελάχιστη πάπρικα. Ουχου! Πώς φαίνεται? Δεν είναι τέλειο. Είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Γέμιση. Γιαουρτάκι. Κοριάνδρος. Και λίγο πάπρικα. Όλα αλλά. Κοιτάξτε σαν εικόνα μόνο πώς φαίνεται. Δεν υπάρχει. Είναι το απόλυτο street food. Καταλαβαίνετε, είναι ουσιαστικά τα μίνι σουβλάκια, πώς κάνουμε εμείς τα σουβλάκια. Αυτοί έχουν τα τάκος. Και εδώ, λοιπόν, γιαουρτάκι, κόριανδρος, εδώ, λίγο πάπρικα. Και κάπως έτσι θα φαίνονται τα τάκος όταν σερβίρετε.
Δεν είναι φανταστικά. Για τα vegetarian tacos με φακές, γυρνάμε ανάποδα μία φόρμα για muffin. Τοποθετούμε τις μισές τορτίγες ανάμεσα στις θήκες και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 4 με 5 λεπτά. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και για τις υπόλοιπες τορτίγες και αφήνουμε να κρυώσουν. Κόβουμε το κρεμμύδι σε χοντρά κομμάτια, ψιλοκόβουμε το σκόρδο και τα βάζουμε σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και σοτάρουμε. Βάζουμε τις φακές, προσθέτουμε τον κουρκουμά, το κίμινο, την πάπρικα, το πιπέρι καγιέν και σοτάρουμε. Ρίχνουμε την ντομάτα, το ζωμό λαχανικών, τα ντοματίνια κομμένα στη μέση και βράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά για 30 με 35 λεπτά. Αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσει. Βάζουμε τον κόλιανδρο ψιλοκομμένο και μοιράζουμε τη γέμιση στις τορτίγες. Προσθέτουμε το γιαούρτι, τον κόλιανδρο και την πάπρικα και σερβίρουμε με ρόκα και ελαιόλαδο. Καλή μας όρεξη. Υφή, εμφάνιση, γεύση και να προσθέσω εδώ πέρα ότι σε αυτή τη συνταγή έχουμε προσέξει και πάρα πολύ διατροφικά το τι ακριβώς τρώμε. Καλή μας όρεξη.